Λοιπόν, και οδήγησε εσύ, κάποιο... γιατί εγώ δεν ακούω, οπότε... Α, οκ, okay, ναι, είναι το γνωστό θέμα, θα το λύσουμε στην πορεία. Λοιπόν, αποχαιρετώντας τον Κώστα, πάμε σε ένα φλέγον θέμα, το οποίο μπορεί να πήρε παράταση ή αναβολή, αν θέλεις, για μία εβδομάδα ή για κάποιες εβδομάδες. Δεν έχει διευκρινιστεί ο χρόνος της μετάθεσης του προβλήματος. Και αναφερόμαστε στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του νερού. Είναι ένα μεγάλο θέμα για το οποίο έχουν αναστατωθεί φορείς, τοπικοί παράγοντες, τοπικοί άρχοντες, δήμαρχοι, κόμματα της αντιπολίτευσης. Προς όρας η κυβέρνηση, Γιώργο, έχει κάνει λίγο πίσω όμως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποσύρει το επίμαχο νομοσχέδιο. Θυμάσαι ότι εγώ εξέφρασα μία απορία. Ναι. Εφόσον είχαν προγραμματιστεί οι εκλογές, σύμφωνα με το όλο το ρεπορτάζ, και δεν διαψεύτηκε ποτέ και είχε με κάποιο τρόπο φωτογραφηθεί και ημερομηνία και από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Οικονόμου. Ήταν να πάμε σε εκλογές 9 Απριλίου. Πριν πάμε σε εκλογές, θα έρθουν 10 νομοσχέδια, ένα εκ των οποίων προβλέπει ή αφήνει το περιθώριο ιδιωτικοποίηση του νερού. Ναι. Η κυβέρνηση δεν το δέχεται αυτόν τον τίτλο, αλλά πρόκειται για ιδιωτικοποίηση του νερού. Τουλάχιστον να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Κώστας Νικολάου, με τον οποίο συνδεόμαστε αμέσως, εκπρόσωπος της κίνησης 136. Καλησπέρα. Επισκέπτης καθηγητής οικολογίας και κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γεια σας. Χαίρετε. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Νικολάου, το οποίο η κυβέρνηση δεν δέχεται ότι ιδιωτικοποιεί τα νερά? Εντελώς επιγραμματικά και σύντομα. Το νομοσχέδιο έχει έναν τίτλο με τον οποίο μετατρέπεται η γνωστή μας ρυθμιστική αρχή ενέργειας, η ΡΑΕΕ, σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα λοιπόν έχουμε μια νέα ρυθμιστική, θα έχουμε με το νομοσχέδιο υποτίθεται μια νέα ρυθμιστική αρχή που θα ρυθμίσει τα ζητήματα του νερού. Για να δούμε όμως τι ακριβώς περιλαμβάνει στα βασικά του σημεία το νομοσχέδιο. Φεύγει η υπόθεση της παρακολούθησης και ελέγχου του νερού, όλων των υδάτων και του πόσιμου νερού από το Υπουργείο και πάει στη ρυθμιστική αρχή. Αυτή θα κανονίζει με ποια μέθοδο θα κοστολογείται το νερό, πώς θα τιμολογείται και θα παρακολουθεί και θα υποπτεύει όλη τη διαδικασία. Μπορεί να κάνει συγχωνεύσεις των παρόχων και μπορεί μάλιστα να εξετάζει και με ποια κριτήρια εάν οι πάροχοι του νερού, όπου τώρα εδώ για να πούμε και για τους ακροατές μας, τηλεθεατές, πάροχοι του νερού δεν είναι πολύ στην Ελλάδα. Στην Αθήνα είναι η ΕΙΔΑΠ, στη Θεσσαλονίκη και η ΑΦΣ, που είναι κρατική, ας το πούμε, ναι, στο πλειοψηφικό πακέτο, και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα έχει τις ΔΕΙΑ, δημοτικές εταιρείες αποχέτευσης. Ναι. Αυτή είναι η πάροχη. Σε κάθε περιοχή είναι μονοπόλιο, δεν υπάρχει δεύτερος. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν και ιδιώτες με αυτό το σχέδιο νόμου? Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα το οποίο, γι' αυτό και το ονομάσαμε και σαν κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Γιατί? Διότι φτιάχνεις μια ρυθμιστική αρχή στην Ελλάδα ή και διεθνώς, όταν έχεις πολλούς παρόχους, όπως είναι στην περίπτωση του ρεύματος. Κύριε καθηγητά, κύριε Νικολάου, συγγνώμη για τη διακοπή. Παρακαλώ. Επειδή εσείς ασχολείστε με αυτό το αντικείμενο, προφανώς με μεγαλύτερη επιμέλεια και ευρύθεια από ότι εγώ τουλάχιστον. Δεν υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχει κλείσει αυτή την ιστορία? Ακριβώς. Όχι μία, παραπάνω από μία. Μάλιστα. Το 2014 ήταν η πρώτη, η οποία θεώρησε συνταγματικό το πλειοψηφικό πακέτο να μην το έχει το κράτος για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ. Πρέπει τουλάχιστον 51% να έχει το κράτος. Θα είναι η πρώτη. Και η πρόσφατη του 22 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έλεγε ότι ακόμα και η τιμολόγηση του νερού και αυτή η διαδικασία που είχε μπει ήταν και αντισυνταγματική και ενάντια στην ελληνική νομοθεσία και ενάντια στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ναι. Αυτό λοιπόν που ετοιμάζεται τώρα, όπως ακριβώς το είπατε, παραβιάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό επιχειρείται. Διότι για ποιο λόγο να έχεις ρυθμιστική αρχή υδάτων, εάν δεν υπάρχουν ιδιώτες? Τι να ρυθμίσει, ναι, το κράτος τον εαυτό του? Ναι. Και η κυβέρνηση τι απαντήσεις δίνει επ' αυτού? Μη φοβάστε. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θα το ιδιωτικοποιήσουμε. Πού το βλέπετε αυτό? Ναι, εντάξει, αλλά δεν είμαστε χαζοί. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Έχεις ρυθμιστική αρχή ενέργειας, διότι έχεις παρόχους την ηλεκτρική ενέργεια πολλούς. Πάντως, κύριε Νικολάου, πρέπει να σας πω και ότι από τους πολιτικούς που προσκαλούμε εδώ, σχεδόν όλους έχουμε ρωτήσει
Τώρα, βέβαια, θυμάμαι τον Πάπη Παπαδημητρίου περισσότερο. Που είπε ότι τελείωσε. Ήταν κατηγορηματικά αρνητικός. Όταν τον ρωτήσαμε με τη Βούλα για το αν έχει ανοίξει η ιστορία ιδιωτικοποίησης του νερού, ήταν κατηγορηματικός. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι. Σας το μεταφέρω. Έτσι είναι. Το ξέρω. Όμως, τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρώτον, πέρα το ότι αντέδρασε όλη η αντιπολίτευση στη Βουλή, στην κοινοβουλευτική επιτροπή που ήταν την περασμένη εβδομάδα, τώρα ήταν να μπει στην Ολομέλεια. Πληροφορίες λένε ότι μάλλον το αναβάλουν. Θα δούμε. Ναι, πάει σε αναβολή. Επίσημα δεν έχω διαβάσει κάτι. Ίσως εσείς ξέρετε περισσότερα. Λοιπόν, γιατί και οι δικές μου δημοσιογραφικές είναι πληροφορίες. Όμως πέρα από αυτό, αντέδρασαν οι πάντες. Αντέδρασαν φορείς, συλλογικότητες, δήμαρχοι. Και αντέδρασαν και δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και αυτό που σημαίνει ότι υπάρχει ένας διάχυτος φόβος ότι κάτι υποκρύπτει αυτό το σχέδιο νόμου. Προφανώς. Γιατί, όπως σας είπα, κυρία Κεχαγιά, δεν μπορείς να κάνεις, δεν νοείται να κάνεις ρυθμιστική αρχή όταν δεν έχεις πολλούς παρόχους. Κάτι ετοιμάζεις. Οπότε, αν περάσει αυτό, μετά να πάρεις στο επόμενο βήμα. Δεν είναι το μοναδικό βήμα αυτό. Ναι. Κύριε Νικολάου, εσείς τι προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα ως εκπρόσωπος της κίνησης 136? Η πρώτη κίνηση που κάναμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, γιατί στη Θεσσαλονίκη είναι η έδρα μας, λοιπόν, ήταν το ότι βγάλαμε μια από κοινού δήλωση 62 φορέων της Θεσσαλονίκης, περιβαλλοντικών οργανώσεων, συνεταιρισμών, κινσέπ, που λέμε όχι στην ιδιωτικοποίηση με αυτή την κερκόπορτα που πάει να ανοίξει. Ήταν μία από τις αντιδράσεις, γιατί αντέδρασαν και όλα τα σωματεία εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα που δουλεύουν στις υπηρεσίες νερού, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό ότι αυτό δεν περνάει. Μην ξεχνάμε ότι και στη Θεσσαλονίκη είχαμε το πρώτο ιστορικά δημοψήφισμα, το μεγαλύτερο δημοψήφισμα για το νερό, όπου με συντριπτική πλειοψηφία 98% οι πολίτες της Θεσσαλονίκης είπανε όχι. Βέβαια, το θυμάμαι τώρα που το λέτε. Πριν πόσα χρόνια είχε γίνει? Το 2014 την Άνοιξη. Ήταν η αρχή. Μετά ήρθαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ολόκληρο κοινωνικό σώμα σε ολόκληρη την Ελλάδα που αντιδράσει αυτό. Άρα δεν μπορεί να αφήσουμε οτιδήποτε τέτοιο πάει να γίνει. Και ξέρετε, υπάρχουν και λεπτομέρειες. Τώρα να σας πω δύο ακόμα λεπτομέρειες για το νομοσχέδιο. Αυτή η ρυθμιστική αρχή των υδάτων θα παίρνει ποσοστό από το τζίρο σε υδάτ, σε ΙΑΘ και τον ΔΕΙΑ. Των παρόχων, ας πούμε. Κάθε χρόνο. Ναι. Το οποίο βέβαια ποσοστό, ποιος θα το φορτώνεται? Οι πολίτες. Ο πολίτης, μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που έχει μεγάλη αξία επίσης είναι ότι η ρυθμιστική αρχή υδάτων θα προσλάβει τρεις υπαλλήλους. Τρεις υπάλληλοι θα φροντίζουν για όλα αυτά που σας είπα σε όλη την Ελλάδα. Όλους τους παρόχους, έστω ας πούμε όλα. Ότι είναι και η δημοτική, η ΔΑΠ και η ΙΑΘ. Τρεις υπάλληλοι. Ακριβώς. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο. Κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά. Κάτι με καλά. Ναι. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε. Έχω μια ερώτηση πριν κλείσουμε. Κύριε Νικολάου, η ερώτηση μου αφορά το τι γίνεται στο εξωτερικό. Γιατί περάσαμε δεκαετία ολόκληρη με το ότι η πανάκια για όλα μας τα προβλήματα ήταν η ιδιωτικοποίηση. Την είδαμε να γίνεται από το 2000 και μετά σχεδόν παντού. Πράγματα τα οποία θεωρούσαμε αυτονόητα, θυμάστε και εσείς τώρα τις ΔΕΚΟ, έτσι, δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφελίας, πώς μεταβλήθηκαν ξαφνικά σε κερδοφόρες, λέει, επιχειρήσεις που ανήκουν στο ιδιωτικό τομέα και συνήθως έχει ένα μικρό ποσοστό το ελληνικό δημόσιο ή μεγαλύτερο. Στο εξωτερικό τώρα, τι συμβαίνει με το νερό? Να σας πω πολύ σύντομα. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ενώ η ιδιωτικοποίηση των εταιριών υδάτων ήταν πριν από 20-30 χρόνια το μεγάλο μοτίβο που θα έδινε νερό καλό και σε όλους τους πολίτες, απέτυχαν παντογωδώς και σε όλη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς επαναδημοτικοποιούνται. Περνάνε ξανά στα χέρια των Δήμων. Τα παίρνουν από τις εταιρείες. Όταν τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, τα κλείνουν, δεν ανανεώνουν ή ακόμα και πριν τελειώσει στο Βερολίνο και πριν τελειώσει τους πήραν το νερό από την ιδιωτική εταιρεία. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που αξίζει να ακουστεί στην εκπομπή σας είναι το εξής. Σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες συνεταιρισμοί νερού μη κερδοσκοπικοί που ανήκουν στους πολίτες, όπου ακόμα και το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν αποδεχτεί ότι κάνουν την καλύτερη διαχείριση.
Μάλιστα. Δύο πράγματα. Πουθενά η ιδιωτικοποίηση δεν περνάει. Σε καμιά χώρα και σε καμιά πόλη του κόσμου δεν πέτυχε. Σε καμία. Έδωσε χαμηλότερη ποιότητα νερό και ακριβά τιμολόγια. Κύριε Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε. Επιτρέψτε μου δε προσωπικά να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτό το τελευταίο. Γιατί πραγματικά πιάνουμε συζητήσεις με ανθρώπους που είναι ειδικοί και αισθάνεσαι ότι κάτι έχεις χάσει. Και δεν έχουμε χάσει κάτι, ρε παιδιά. Επανακρατικοποιείται το νερό σχεδόν παντού. Παντού. Και στη Γερμανία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να πιω λίγο νερό μέχρι να περάσουμε στον. Γιατί είναι πολύτιμο το νερό, έτσι. Το νερό. Πολύτιμο αγαθό. Κάτσε να δω τη χρέωση μόνο. Τώρα τη χρέωση. Αυτή είναι δυνατόν, Γιώργο, η ρυθμιστική αυτή αρχή, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, να προσλάβει μόνο 3 υπαλλήλους οι οποίοι θα τρέχουν όλες τις επιχειρήσεις ύδατος στην Ελλάδα? Δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο αυτό. Κοίτα, εμένα μου αρέσει που μιλάμε για αποκεντρώσεις κτλ. Και ξαφνικά βρίσκουμε μια λύση στο να, πώς το λέγει ο Βαμβακούλας, να φτιάξουμε μια τριμελή επιτροπή από 5 άτομα. Πού το θυμήθηκες? Ναι, εντάξει, αυτά που ακούω. Σου είπα, είσαι κρυφό Ολυμπιακός. Αυτά που ακούω είναι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, κάποτε, όταν δεν υπήρχε. There is no alternative, έλεγε η Θάτσερ. Ότι όλα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Αυτά είναι πολύ παλιά πράγματα πια. Είναι 45-50 χρόνια που αυτή η λογική κυριάρχησε. Δοκιμάστηκε στην καθημερινότητα και απέτυχε. Ναι. Απέτυχε όπως απέτυχε πιθανότατα και η απόλυτα κρατικά ελεγχόμενη οικονομία. Αλλά και αυτή η πολιτική απέτυχε. Εμείς καθόμαστε και κουβεντιάζουμε τώρα. Δεν έχει στεγνώσει το αίμα στα Τέμπη. Και ξαφνικά ανακαλύψαμε όλα τα κακά του κράτους και έχουμε κάνει γαργάρα ότι οι Ιταλοί δεν κάνανε ένα ευρώ επένδυση. Ακριβώς. Τίποτα. Ακριβώς. Ότι τους δίνουμε 50 εκατομμύρια το χρόνο, 50 εκατομμύρια το χρόνο. Γιώργο μου, οι Ιταλοί δεν κάνανε μόνοι τους την συμφωνία, δεν τροποποίησαν μόνοι τους τη σύμβαση οι Ιταλοί. Δεν είπανε αυτό θέλουμε ή το αποφασίζουμε. Συμφώνησε και η ελληνική κυβέρνηση. Προφανέστατα. Τώρα, σε λίγο θα συνδεθούμε λοιπόν με τον επόμενο όμως καλεσμένο. Θέλεις να τον παρουσιάσεις? Δεν μπορώ γιατί δεν ακούω. Παρουσίασε τον, είναι ο κύριος Χατζημπύρος. Καλώς τον. Λοιπόν. Καλησπέρα στον κύριο Χατζημπύρο. Λοιπόν, ο κύριος Χατζημπύρος είναι ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στον τομέα υδατικών πόρων και περιβάλλοντος. Και πιο κατάλληλος δεν θα μπορούσε να είναι για να μας πει τι σημαίνει όλο αυτό το νομοσχέδιο που έχει φέρει η κυβέρνηση και έχει προκαλέσει αναστάτωση. Και θα ήθελα εγώ να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κατατέθηκε ακριβώς την επομένη της τραγωδίας στα Τέμπη και έχει και τη σημασία του αυτό, δηλαδή η σπουδή της κυβέρνησης να το καταθέσει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Η ερώτηση ξεκινάει από το πού είναι... πάει το πράγμα. Ποια είναι η ερώτηση? Από πού πάει το πράγμα είναι η ερώτηση. Αν όντως πάμε σε ιδιωτικοποίηση. Λοιπόν, η ιδιωτικοποίηση είναι ένα σύνθημα, δεν ασχολούμαι. Με συμφατολογία ασχολούμαι με επιστημονική προσέγγιση. Λοιπόν, πού πάει το πράγμα? Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες το πράγμα έχει πάει πολύ άσχημα. Δηλαδή η διαχείριση νερού που γίνεται στην Ελλάδα είναι τραγική. Έχουμε τρομερές πατάλες, κυρίως στον αγροτικό τομέα, αλλά και στην ίδρευση. Και επίσης η διαχείριση που έκανε η ΔΕΗ στα υδροηλεκτρικά δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Επομένως χρειάζονται διορθωτικές παρεμβάσεις. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Άρα λέτε το νομοσχέδιο, συγχωρείς Γιώργο που σε διακόπτω, το νομοσχέδιο δεν ξέρω αν το έχετε δει και το έχετε διαβάσει, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, είναι αυτή η ιδέουσα παρέμβαση που πρέπει να γίνει? Είπατε ότι η ιδιωτικοποίηση είναι ένα σύνθημα. Εγώ ξέρω ότι είναι μία λέξη που σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Ιδιωτικοποίηση. Λοιπόν, η ιδιωτικοποίηση είναι μία αλλαγή που πρέπει να τη δούμε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Από το 2000 υπάρχει η πολύ σημαντική ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση του νερού, η οποία ορίζει ότι το νερό είναι ένα δημόσιο οικολογικό αγαθό και ταυτόχρονα δεν είναι ένα οποιοδήποτε εμπορικό αγαθό. Επομένως δεν αποκλείει την ιδιωτική
διαχείριση του νερού, αλλά θα πρέπει αυτή να γίνεται προς δημόσιο όφελος, προς το δημόσιο συμφέρον. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή θέση και αυτή είναι και η δική μου επιστημονική θέση. Γιώργο. Εγώ έχω μια απορία. Γιατί ένας ιδιώτης να εμπλακεί στη διαχείριση ενός κοινωνικού αγαθού και όχι οποιοδήποτε, όπως είπατε κι εσείς, αν δεν έχει να κερδίσει? Θα σας απαντήσω με μια ερώτηση. Όταν το κράτος εμπλέκεται στη διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού, βλέπουμε καλό αποτέλεσμα? Κάποιες φορές ναι, κάποιες όχι. Ας πούμε, ας πάρουμε το παράδειγμα... Η υγεία δεν είναι δημόσιο αγαθό? Η ΔΕΗ ήταν ένας πολύ σημαντικός δημόσιος φορέας που διαχειρίστηκε τα θέματα της ενέργειας σε πάρα πολλά χρόνια. Από πλευράς τουλάχιστον περιβάλλοντος, που είναι η ειδικότητά μου, η διαχείριση ήταν τραγική. Έκανε πολύ μεγάλες ζημίες στο περιβάλλον, παρόλο που ήταν κρατικός φορέας. Επομένως, δεν είναι εγγύηση η κρατική ιδιοκτησία για την καλή διαχείριση. Εγγύηση, κύριε καθηγητά μου, κύριε Χατζημπύρο, εγγύηση είναι να έχεις μια καλή κυβέρνηση και να έχεις ένα καλό κράτος. Αυτό έχει εγγύηση. Όλα τα άλλα είναι σε κουβέντα να είμαστε. Εξάλλου, εγώ σας ρώτησα κάτι και τη δέχομαι την απάντηση μέσω ερώτησης. Και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και καταλυτική. Αλλά στην ερώτηση δικιά μου, αν θέλετε, απαντήστε. Δηλαδή, ο ιδιώτης γιατί να ασχοληθεί με τη διαχείριση οποιοδήποτε αγαθού, πόσο μάλλον του νερού, αν είναι να μην κερδίσει? Λοιπόν, ο ιδιώτης δεν είναι ένας κακός άνθρωπος που τα κάνει τα πράγματα στραβά. Κύριε καθηγητά, δεν μιλάτε με μισό λεπτάκι, γιατί σας παρακαλώ, μην γίνεστε... Εποπτεία. Κύριε καθηγητά, και εμείς ιδιώτες είμαστε, και όχι με την έννοια του ιδιώτ, ιδιώτες είμαστε. Στην ιδιωτική οικονομία εργαζόμαστε και οι δύο. Σε ιδιωτικό κανάλι τα λέτε, δεν είμαστε κάπου αλλού. Η ερώτηση νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν θέλετε να απαντήσετε, πάμε παρακάτω. Να το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Είναι ότι ο ιδιώτης, ναι, όταν έχει την κατάλληλη εποπτεία και λειτουργεί μέσα σε ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να αποδώσει πολύ καλά στη διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού, και μάλιστα πολλές φορές καλύτερα από το κράτος. Αυτό που λέτε είναι ένα σύνθημα. Είναι ανάλογο με το σύνθημα που είπατε στην αρχή για την ιδιωτικοποίηση. Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι άλλο. Για αυτό το λόγο, παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ορίζει ότι το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό μεν, αλλά μπορεί να έχει ιδιωτική διαχείριση όταν αυτή εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Υποθέτω ότι δεν αναφέρεστε και στα δίκτυα όταν το λέτε αυτό. Δηλαδή ότι τα δίκτυα μπορεί να τα έχει ένας ιδιώτης. Σε όλα αναφέρεστε. Τώρα, έχετε διαβάσει το σχέδιο νόμου που έχει καταθέσει η κυβέρνηση? Δηλαδή έχετε άποψη γιατί μιλάμε? Γιατί θέλω να υποβάλω να κάνω πιο συγκεκριμένο το ερώτημα. Έχω μία γενική εικόνα του νομοσχεδίου. Αν λοιπόν έχετε μία γενική εικόνα, εσείς έχετε καταλάβει ότι το νομοσχέδιο αυτό ανοίγει την πόρτα και σε ιδιώτες πάροχους να αναλάβουν την διεύθυνση και διαχείριση των υδάτων? Ή είναι κάτι που απλώς είναι στον αέρα και κανείς δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει? Έχω την εντύπωση ότι την ανοίγει την πόρτα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ και εγώ.